Σκοτώθηκαν στην Κερπινή από τους Γερμανούς 45 άτομα. Και ήμουνα σε ηλικία που μπορώ να τα θυμάμαι καλά με τόση συγκίνηση. Ήμουνα 20 χρονών. Ξυπνήσαμε ένα πρωί, είχαν έρθει οι Γερμανοί εδώ πάνω στην Αγία Βαρβάρα στην εκκλησία και κατεβαίναν προς τα κάτω. Το πρωί είπαν δεν πειράζουν οι άνθρωποι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήρθαν στη Βρύση οι Γερμανοί να πούμε, μάλιστα μου δώσε μια καραβάνα, τους έφερα αλάτι από το σπίτι για να μαγειρέψουν. Και είπαν ότι δεν πειράζουν. Βέβαια, πολλοί και ο πατέρας μου κρυβότανε και οι γείτονες και άλλοι συγγενείς. Αλλά τελικά βγήκαν μετά διότι είπαν δεν ενοχλούν και τα λοιπά. Και το μεσημέρι βέβαια φάγανε και στο σπίτι μας οι Γερμανοί αξιωματικοί. Ο πατέρας μου έκανε το τραπέζι, το οποίο τα θυμάμαι. Και πολλοί σκοποί έλεγαν ότι θα γίνει αυτό και αυτό, δηλαδή το βράδυ κάτι θα γίνει μπουμ και κάτι...